Κύριε Παναστάση, είναι θέμα της παρούσας φάσης να πηγαίναμε σε εκλογές, γιατί το έθεσα με έναν τρόπο και στην κυρία Τζούφη, υπό την έννοια ότι είναι κάποια μέτωπα αρκετά δύσκολα ανοιχτά στην αυτό το θέρος και θα είναι και δύσκολο και το φθινόπωρο με το χειμώνα. Ποια είναι η δική σας η άποψη? Κύριε Σκάλκο, η προβολή των εκλογών ως αφετηρία λύσεων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός, κατά την άποψη τη δική μας, είναι και παραπλανητική, αλλά και ουσιαστικά εξαπατάει τον κόσμο. Όντως το φθινόπωρο θα είναι δύσκολο. Γιατί? Η άνοιξη δεν ήταν, το καλοκαίρι δεν είναι. Ναι, ναι, οι σύμφωνοι. Επερχόμενες αλλά ή αναμενόμενες εκλογές δεν βοηθάει, θα δίνουν λύση. Θέλω να πω ότι οι εργαζόμενοι πλέον το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, έχει γίνει συνείδηση ότι η οποιαδήποτε επίκληση εκλογών ως λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι αυτό που σας είπα και παραπλανητική, και να σας πω και κάτι. Είναι ντροπή αυτή τη στιγμή να προβάλλεται από τα αστικά κόμματα αυτή η λύση τη στιγμή που γνωρίζουν ότι η πολιτική που εφαρμόζεται θα είναι η ίδια ακριβώς με την πολιτική που θα έρθει μετά. Θα αλλάξουν ενδεχομένως πρόσωπα. Εγώ θα σας πω και κάτι πέρα από τα πρόσωπα. Θα αλλάξουν ακόμη και κόμματα. Ή θα γίνουν συνδυασμοί κομμάτων. Τι εννοείτε? Οι βασικοί πυλώνες. Σε επίπεδο συγκυβέρνησης εννοείτε? Ενδεχομένως δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά οι βασικοί πυλώνες της πολιτικής όλων των κομμάτων που κυβερνούν ή εν δυνάμει θα κυβερνήσουν, αυτή τη στιγμή ταυτίζονται. Είναι ή δεν είναι οι διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέσφατα για τα κόμματα και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Άρα σε αυτό συμφωνούν. Είναι οι εντολές του ΝΑΤΟ και ο εγκλωβισμός της πολιτικής της Ελλάδας σε αυτό το μόρφωμα, τη συμμαχία εντός εισαγωγικών. Συμφωνούν ή δεν συμφωνούν? Βεβαίως και συμφωνούν. Είναι όλοι προσδεδεμένοι στην στήριξη της εγκληματικής πολιτικής και της επιθετικής της κυβέρνησης των ΗΠΑ? Είναι. Άρα ο λαός τι προσδοκάει? Συμφωνούν όλοι στην καταστροφική πράξη? Στο επίπεδο ενεργειακό όμως, κύριε Παναστάση, μια που το θέτετε έτσι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια ηλυμένη απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακούμε όλες τις κυβερνήσεις ευρωπαϊκές να λένε, άλλες πιο ηχηρά, άλλες λιγότερο, ότι θα πρέπει να δοθεί μια λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Δεν αφήνει να περιθώριο σε εθνικό ελιγμό. Βεβαίως. Έχουν ληφθεί μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να πληρώνει ακριβή την ενέργεια ο λαός μας. Είναι η πράσινη ανάπτυξη, η μετάβαση. Είναι το ενδιάμεσο καύσιμο, το φυσικό αέριο, το οποίο είδαμε κατ' εντολήν του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ να εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση. Είναι βαριά η κουβέντα όπως το θέτω, αλλά δυστυχώς θα την πω έτσι ακριβώς όπως την αισθάνεται ο κόσμος. Κατ' εντολήν λοιπόν των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, η ελληνική κυβέρνηση εφάρμοσε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, σταμάτησε η ροή του φθηνού καυσίμου και επελέχθη τι? Το πανάκριβο αμερικανικό φυσικό αέριο. Ναι. Δεν θα μπω στη διαδικασία των εμπορικών σχέσεων Αμερικής-Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επιλέχθηκε αυτό το πανάκριβο φυσικό αέριο. Έχει τεράστιες ευθύνες η ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόζει μια πολιτική η οποία τσακίζει τα λαϊκά νοικοκυριά κάθε μήνα. Και ως γνωστόν η ακριβή ενέργεια συμπαρασύρει τα πάντα. Άρα λοιπόν δεν πρέπει ο λαός να παραπλανάται από τα κροκοδίλια δίθεν δάκρυα της κυβέρνησης και φυσικά βέβαια όχι από τα κάθε είδους πας τα οποία δίνει η κυβέρνηση. Έδωσε το δεύτερο, λέει θα δώσει μια πορεία πριν πάμε στην κυρία Τζούφη, θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο, κύριε Παναστάση, αυτό γιατί έχει την αξία του να μην το χάσουμε. Αδίκως λέτε επιβλήθησαν κυρώσεις στην Μόσχα και στη Ρωσία και με το θέμα το ενεργειακό μετά την εισβολή και τον πόλεμο στο ουκρανικό έδαφος εναντίον της Ουκρανίας. Δηλαδή στον κύριο Παναστάση, κυρία Τζούφη, μισό λεπτό, γιατί είχε μία αποστροφή ο λόγος, θα το διευκρινίσουμε. Να σας απαντήσω. Ο πόλεμος αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία ουσιαστικά είναι ένας πόλεμος ανάμεσα στην Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Αμερική και ΝΑΤΟ, και αυτός είναι ένας υπεριαλιστικός πόλεμος, εμείς τον χαρακτηρίζουμε ξεκάθαρα έτσι, και είναι ένας πόλεμος
Πλέον αυτό δεν μπορεί να το παραγνωρίσει κανείς για την, στην αντιπαράθεση αναμεταξύ τους για τον έλεγχο των αγορών και της ροής των καυσίμων. Και το, το εμπόδιο στα ρωσικά ορυκτά δεν θα έπρεπε να επιβληθεί ως αντίμετρο σε αυτήν την βίαιη και απρόκλητη εισβολή στο ουκρανικό έδαφος από τις ρωσικές δυνάμεις. Εμείς λέμε ότι ο ελληνικός λαός αλλά και οι υπόλοιποι λαοί, όχι μόνο ο ελληνικός λαός, δεν πρέπει να πληρώνουν τους ανταγωνισμούς των αμερικάνικων μονοπωλίων με τα ρωσικά για να μοιράσουν τα πλούτη. Αυτό λέμε εμείς. Και ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή γονατίζει επειδή η ελληνική κυβέρνηση ταυτίζει την πολιτική της με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε λίγο στα ενεργειακά. Αυτή είναι πολύ απλή απάντηση. Κύριε Παπαναστάση, στο θέμα του ενεργειακού που σας διέκοψε για να δώσουμε και το λόγο που δώσαμε και στην κυρία Τζούφη, πάνω στο πλαίσιο αυτό της αντιμετώπισης. Ελάτε, γιατί κάτι λέγατε συγκεκριμένα. Συζητάμε κάτι θεωρητικό. Πολύ πρακτικό συζητάμε. Ακρίβεια, το λέω με την έννοια βεβαίως και είναι. Η ακρίβεια δεν είναι κάτι, τη βιώνει ο λαός. Τη βιώνουν οι εργαζόμενοι. Σας είπα προηγουμένως ότι η κυβέρνηση, για παράδειγμα για τα καύσιμα, μας αραδιάζει τα διάφορα ΠΑΣ, τα οποία εξαρμίζονται πριν ακόμη προλάβει να τα ανακοινώσει. 50 ευρώ την πρώτη φορά, 70 τη δεύτερη για τρίμηνα. Αυτά είναι όχι ψίχουλα, είναι κάτι παραπάνω. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό επίσης προχθές να μιλάει και να λέει ό,τι και να κάνουμε. Και είναι τραγικό αυτό για τους εργαζόμενους. Ό,τι και να κάνουμε θα μοιάζει πάντα μικρό. Θα μοιάζει λίγο. Και καθώς οι ανάγκες είπε ότι είναι μεγάλες και αυξάνονται συνεχώς, αυτά θα ξεπερνιούνται. Τι είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός? Είναι η προτροπή πραγματικά στην απόλυτη μυρολατρεία προς το λαό. Σκύψε το κεφάλι. Ό,τι και να κάνουμε, εσύ θα είσαι πάντοτε γονατισμένος. Απ' την άλλη μεριά, ας δούμε τι είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ για να κρατάμε πραγματικά το ζύγι σωστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε και δείχνει έντονα και το έδειξε και προχθές το δέντρο της εσχροκέρδειας για να κρύψει τι? Ότι αυτά που βιώνει ο κόσμος είναι συνέπεια της κοινή πολιτικής τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, ξαναείπα, εδράζεται πάνω στις προτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζήτησε ο κύριος Τσίπρας να γίνουν μειώσεις φόρων ισόποσα για να μείνουν σε καθαρό ισοζύγιο τα έσοδα. Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Τι είπε? Ότι η κυβέρνηση σπαταλάει ισχυριζόμενος ότι τα δικά του ματωμένα πλεονάσματα, υπήρξαν αυτά, δεν ήταν από το χρέος της χώρας, σε αντίθεση με την κυβέρνηση που συσσωρεύει χρέη και τα λοιπά για να μοιράσει κάποια επιδόματα προεκλογικά σαν αυτά που ήδη έχει αρχίσει και δίνει. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας κάλεσε το λαό να διαλέξει από ποια τσέπη θα χάσει αυτά τα ελάχιστα τα οποία μείνανε. Από ποια θα πληρώνει για την ανακύκλωση της φτώχειας. Αυτή ήταν η προτροπή και του ΣΥΡΙΖΑ.